καλά σαν αγρότες, δεν θα ανεχθούμε άλλα. Φτάνει. Πρέπει λίγο να δούμε, να κοιτάξουμε τον αγρότη, το κόστος παραγωγής και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια. Έχουμε καταπιεί πολλά και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Σε όλο αυτό τον αγώνα σας θέλουμε δίπλα μας, θέλουμε τους πάντες δίπλα μας. Και τους πολίτες και εσάς. Καλημέρα σε όλους σας και θέλω να πω και να δώσω συγχαρητήρια για την εντυπωσιακή σε όγκο, σε αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με τα δίκαια αιτήματά σας, προκειμένου η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να μην είναι δίπλα πολύ πολύ στενά στο πιο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι μας. Στηρίζουμε τον αγώνα σας έμπρακτα, θα είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι την τελική λύση του προβλήματος. Θα στείλω το υπόμνημα και τα αιτήματα που μου δίνετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, όπως ήθιστε να γίνεται κάθε φορά. Και το απόγευμα θα είμαστε μαζί σας και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώνοντας έμπρακτα, ξαναλέω, τη φωνή μας και τη διάθεσή μας με τα δίκαια αιτήματά σας, ώστε να είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποφασιστικότητα, το δυναμισμό που δείχνετε. Ο Δήμος θα είναι με μια σειρά παρεμβάσεων που το επόμενο διάστημα, κάποιες γνωρίζετε, κάποιες θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, αλλά κυρίως απέναντι στην κεντρική πολιτεία και εξουσία για αυτά τα δίκαια αιτήματα που μου καταθέτετε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Υπάρχουν και κάποια αιτήματα που μπορεί να τα λύσει και ο Δήμος. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε ήδη σε επαφή με τους συλλόγους, αλλά και μεμονωμένα. Όποιον θέλει, η πόρτα μας, τα αυτιά μας, η καρδιά μας είναι ανοιχτή για σας.